Ως γνωστόν, οι περισσότεροι συναλλαγές πραγματοποιούνται είτε μέσα από τα ATM των τραπεζών είτε με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος των διαφόρων επιτίδιων που επωφελούνται και αναπτύσσουν τη δράση τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η καινοτομία την οποία επιδεικνύουν καθώς παγιδεύουν τα ATM και αποσπούν χρήματα από ανύποπτους πελάτες. Η αστυνομία, μεταξύ άλλων, ζητάει από τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους για να τους βοηθήσουν με την κάρτα τους στο ATM, ενώ ζητάει σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα της τράπεζας για να εξυπηρετηθούν άμεσα. Πράγματι, όπως το επισημάνατε, παρατηρούμε ειδικά αυτές τις τελευταίες ημέρες, λόγω λήψης κάποιων επιδομάτων, αυξημένη κίνηση στα υποκαταστήματα τραπεζών ή σε διάφορα ATM από πολίτες. Εμείς ως αστυνομία θα συμβουλεύαμε, καταρχάς, ο πολίτης δεν θα πρέπει να εμπιστεύεται κανέναν που βρίσκεται δίπλα του. Πολλές φορές υπάρχουν άτομα που προθυμοποιούνται να μας βοηθήσουν όταν δουν ότι δεν τα καταφέρνουμε γρήγορα να εξυπηρετηθούμε στο ATM. Προθυμοποιούνται, υποτίθεται, να μας εξυπηρετήσουν για την έγκαιρη ανάληψη χρημάτων. Παρόλα αυτά όμως δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κανέναν εφόσον δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ το μυστικό μας κωδικό όταν μας το ζητούν διάφοροι πολίτες για να εξυπηρετηθούμε πιο γρήγορα στο μηχάνημα. Επίσης, όταν πληκτρολογούμε τον κωδικό, θα πρέπει πάντοτε να καλύπτουμε το πληκτρολόγιο με το χέρι μας, προκειμένου να μην αναγνωρίσει κανένας το μυστικό κωδικό της κάρτας μας. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια περίπτωση, μια κλοπή της κάρτας θα είναι ολέθρια. Γι' αυτό λοιπόν συλληφθούμε στους πολίτες, όπως προανέφερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε, τα χρόνια πλέον της αθωότητας, θα λέγαμε, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, αν και προθυμοποιούνται να μας βοηθήσουν. Προτιμότερο είναι να εισπράττουν τα χρήματά τους την ημέρα και με κόσμο. Προτιμότερο θα είναι να πηγαίνουν σε διάστημα που δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στα ATM, ούτως ώστε με την άνεσή τους να κάνουν τη συναλλαγή που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εάν όμως χρειαζόμαστε άμεσα τα χρήματα και έχει κόσμος, αν τηρήσουμε αυτά τα απλά που προανέφερα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και μπορούμε ανέτως να κάνουμε τη συναλλαγή που θέλουμε. Οι πολίτες οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά τις συμβουλές της αστυνομίας για να προστατέψουν την περιουσία τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι διάφοροι επιτίδιοι καραδοκούν.